Μέγας κανονιοβολισμός. Για να γιορτάσει ο Μέτερνιχ την περηφανή του νίκη. Την υπογραφή της Ιερής Συμμαχίας. Ανίερη Συμμαχία να τη λέμε. Και νίκη εναντίον των λαών. Μίλα σιγότερα. Οι σπιούνοι έχουν αισθήσει αυτοί. Αυτές τις κανονιές που τάχα είναι πανηγυρικές, εγώ τις ακούω πένθυμες πάνω στον τάφο της ελευθερίας. Μην είσαι λιπόψυχος, Βαρβάκη. Μπεθαίνει τόσο εύκολα η ελευθερία. Πολλοί προσπάθησαν να τη θανατώσουν, μα αυτή αναστήθηκε κάθε φορά. Πράγματι, αυτό διδάσκει η ιστορία του κόσμου. Μόνο που η ανθρωπότητα κάθε φορά περνά μέσα από τα ζωφερά κανάλια της μιας ή της άλλης τυραννίας. Δάσκαλε, η πολλή γνώση σε έκανε απεσιόδοξο. Έσβησε μέσα σου τη φλόγα. Μπορεί. Παρηγοριέμαι όμως να βλέπω αυτή η φλόγα να ανάβει σε σένα, στους φοιτητές, στην καινούργια γενιά. Από σας, κύριε. Και μόνο από εσάς ελπίζει πια το γένος. Με συγχωρείτε. Μιλάτε βέβαια για το σημερινό πανηγυρισμό. Και ασφαλώς θα κατακρίνετε κι εσείς τον καγκελάριο Μέτερνιχ. Κι εμείς. Γιατί. Ποιοι άλλοι τον κατακρίνουν? Εγώ και ο φίλος μου. Κι άλλοι πολλοί, μυριάδες. Που τον αναθεματίζουμε για αυτή την καταραμένη Ιερή Συμμαχία του. Καταραμένη. Μα όλη η αυτοκρατορία την αποκαλεί ευλογημένη. Ευλογημένοι την αποκαλούν μονάχα οι εφημερίδες. Γιατί ο τύπος είναι φημωμένος από το φον Μέτερνιχ. Μα ο Μέτερνιχ διαρριγνύει τα ημάτια του ότι ο τύπος είναι ελεύθερος. Να γράφει όσα του υπαγορεύει ο Μέτερνιχ. Σωστά, όπως το λέτε, νέε μου. Και σας συγχαίρω για τις προοδευτικές σας σκέψεις. Ασφαλώς είσαστε καρμπονάδες. Όχι, Έλληνας είμαι. Αλλά από αυτά που λέτε εσείς οι δυο. Εσείς είσαστε καρμπονάρι και τολμηροί μάλιστα. Προσέξτε όμως, γιατί το καφενείο είναι γεμάτο χαφιέδες. Αν σας μυριστούνε, αλίμονό σας. Έχει χαφιέδες εδώ μέσα? Αν έχει, λέει. Κάθε μέρα γεμάτο είναι το καφενείο. Μόνο που μεταλλάζουν συνεχώς. Κάθε μέρα έρχονται άλλοι. Και σήμερα μας ήρθατε κι εσείς. Και μας παριστάνετε τους καρμπονάρους. Για να μας παρασύρετε σε λόγια. Να βρίσω με τον Μέτερνιχ. Για να μας συλλάβετε, κύριοι χαφιέδες. Μας αποκαλείς χαφιέδες? Αυτό και μόνο αρκεί για να σε συλλάβω. Δεν θα τολμήσεις.
Γιατί είμαι Ρώσος υπήκοος. Ενώ εσύ είσαι δούλος του Μέτερνιχ, που είναι υποτακτικός του αυτοκράτορα βασών των Ρωσιών, Αλέξανδρου του Πρώτου. Βρίζεις την αυτοκρατορία μας! Δεν βρίζω. Τα χάλια της λέω. Που αν δεν κατέβαιναν οι Ρώσοι και στρατιές να σας γλιτώσουν από τη δεσποτεία του Βοναπάρτη, θα ήσασταν ακόμα υποτελείς του Ναπολέοντα. Και θα του γλύφατε ακόμα τις μπότες με τις οποίες σας ποδοπατούσε. Τώρα σε συλλαμβάνω. Σκέψου το δυο φορές αυτό. Γιατί τότε δεν θα διστάσω να σας καταγγείλω στο γενικό Ρώσο πρόξενο ότι εκφραστήκατε ειρωνικά κατά του τσάρου πασών των Ρωσιών. Εμείς. Εσείς. Τα ακούσαμε όλοι. Και είμαστε όλοι Έλληνες. Αλλά Ρώσοι υπήκοοι και θα το ορκιστούμε όλοι. Σύμφωνοι, πατριώτες. Σύμφωνοι. Υψηλότατε, ήρθε ο Φον Γκέντς. Οδύσσε, φέρ' το αμέσως. Και πες να σταματήσει επιτέλους αυτό το πιάνο. Να πω στην υψηλότατη. Ναι, στην υψηλότατη. Δηλαδή, παρακάλεσε ευγενώς την υψηλότατη εκ μέρους μου να ξεκουραστεί για μια ώρα. Για μισή. Πήγαινε λοιπόν. Μέσα σε αυτή τη θύελα να έχω και το πιάνο της Κλιμεντίνης. Και να παίζει τι? Μουσική ενός επαναστάτη. Αυτού του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Επιτέλους, Φον Γκέντς. Με συγχωρείτε που άργησα. Ήμουν στην όπερα. Ήταν πρεμιέρα του Ντον Ζουάν. Του Μότσαρτ. Άλλος κρυπτό επαναστάτης αυτός. Μασόνος. Μας πνίξαν οι μασόνοι και οι καρμπονάροι. Αυτοί πως κάπτουν την αυτοκρατορία, αυτοί θα τη διαλύσουν. Ακόμα και με τη μουσική σκάπτουν τα θεμέλια της. Τι εποχή. Εξοχότατε. Αυτή η άξεψη. Μα πρώτη φορά σας βλέπω έτσι. Γιατί ξέσπασε θύελα, Φον Γκέντς. Ανδερσία στη Σερβία. Και η Σερβία είναι πλάι στην Κροατία. Και η Κροατία είναι ακρογωνιαίος λίθος της αυτοκρατορίας μας, Γκέντς. Αλίμονο αν μεταδοθεί σε αυτήν το μίασμα της ανδερσίας. Ελπίζω ότι ο Σουλτάνος θα την καταπνίξει και αυτή όπως και τόσες άλλες. Κι εγώ το εύχομαι. Εκάλεσα μάλιστα τον Οθωμανό πρέσβη και του εδήλωσα ρητά ότι είμαι στο πλευρό του Πατησάχ να χτυπήσει αλίπητα, να πνίξει στο αίμα της αυτή την ανταρσία. Τότε μαντεύω γιατί με καλέσατε. Θέλετε η εφημερίδα μου να παρουσιάσει το θέμα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να δικαιώνει την πολιτική σας. Δεν φτάνει αυτό. Θέλω σταυροφορία και από την εφημερίδα σου και από όσες άλλες εφημερίδες μπορείς να επηρεάσεις στον χώρο της αυτοκρατορίας. Δηλαδή δημοσιογραφική εκστρατεία. Που να προειδοποιεί απειλητικά τις μειονότητες. Τσέχους, Ούγγρους, Κροάτες, Σλοβάνους. Να μην τολμήσουν να μιμηθούν τους Σέρβους, γιατί αλίμονο σε αυτούς και στη φυλή τους. Πολιτική σκληρή, λοιπόν. Σκληρότατη, αν το θες. Που θα επεκταθεί τώρα και στην Ιταλία. Και σε όσους αλλοεθνείς είναι εγκατεστημένοι εκεί κάτω, όπως εδώ στην Αυστρία. Θα εννοείται φυσικά τους Έλληνες. Δεν υπάρχουν για την πολιτική μου Έλληνες. Υπάρχουν υπήκοοι. Υπόδουλοι, αν προτιμάς, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ραγιάδες. Γιαούριδες, όπως τους αποκαλούν και οι Τούρκοι. Ωστόσο, οι παροικίες τους στη Βιέννη, στην Ταιριάστη και αλλού είναι ισχυρές οικονομικά. Κρατούν στα χέρια τους ένα μέρος από το εμπόριο της αυτοκρατορίας. Αυτούς θα τους ανεχθούμε. Και θα τους σεβαστούμε, επιφανειακά τουλάχιστον. Το χρήμα έχει τα προνόμια του. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γίνονται κέντρα επαναστατικά. Όπως έγινε στην Ταιριέστη. Όπως σύμφωνα με τις αναφορές, γρεκοί και μάλιστα επιφανέστατοι εκδηλώνονται υπέρ του Καρμπονάρου. Αντίκουστο. Και εξοργιστικό. Στα σαλόνια τους δέχονται Έλληνες που μιλούν απροκάλυπτα για μια εξέγερση των Ραγιάδων. Αλλά και ξένους που μιλούν για ελευθερίες των λαών και άλλα παρόμοια, ύποπτα και επικίνδυνα. Αποθρασύνθηκαν λοιπόν. Χάρη στην ανοχή μας. Μια τελευταία αναφορά λέει ότι στο αρχοντικό κάποιου μαυρογέννη συγκεντρώνονται συχνά στοιχεία επαναστατικά. Πού πάμε έτσι? Σε μια γενικότερη επανάσταση. Μια συνέχεια
Μια μίμηση της Γαλλικής. Έστειλα κιόλας αυστηρότατες διαταγές στην Τεργέστη. Να χτυπήσουν αλίπητα, να πνίξουν κάθε τέτοια κίνηση. Το ίδιο διέταξα και για τη Βιέννη. Και για όλες τις πολιτείες της αυτοκρατορίας μας. Το ίδιο θα κάνουν και οι εταίροι μας στην Ιερή Συμμαχία. Θα σκεπάσουμε όλη την Ευρώπη με τον ίσκιο του νόμου και του φόβου. Άργησε πολύ ο Τσακάλοφ. Ανησυχώ. Μη σε τρώει η αγωνία, Ξάνθο. Πρέπει να συνηθίσουμε. Από εδώ και μπρος όλες οι μέρες μας θα είναι μια διάκοπη αγωνία. Και οι νύχτες μας. Εγώ άρχισα να έχω βραχνάδες στον ύπνο μου. Πότε βλέπω πως με κυνηγάει η αστυνομία του Τσάρου, πότε του Σουλτάνου. Κι εγώ να σου εξομολογηθώ έχω τους εφιάλτες μου. Ξυπνάω τη νύχτα και γονατίζω στον Εσταυρωμένο. Στον Εσταυρωμένο. Τον παρομοιάζω με το σταυρωμένο γένος μας. Την μπαλαλάικα. Είναι ο γιος μου. Έχει πάθος με τα ρώσικα τραγούδια. Θα του το ξεριζώσεις. Θα του μάθεις τα δικά μας τα τραγούδια. Τώρα που πάμε μάλιστα για το δικό μας οικομό, καλό θα είναι να αποβάλουμε ό,τι ξενότροπα μάθαμε εδώ στην προσφυγιά. Δεν τους αγαπάς τους ξένους, ε? Όχι. Στο βάθος όχι. Αλλά τους ευγνωμονώ. Γιατί μας δώσανε άσυλο και καταφύγιο. Κι έτσι γλιτώσανε πολύ από το μαχαίρι του δυνάστη. Σωστά. Αλλά από την άλλη νιώθω μια βουβή αποστροφή για αυτούς. Γιατί ως τώρα μας χρησιμοποίησαν για τα συμφέροντά τους. Κι έτσι νιώθω ένα φόβο μέσα μου. Αν δώσει μοίρα και ελευθερωθούμε, θα προσπαθήσουν πάλι να μας εκμεταλλευτούν. Τώρα όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κι εμείς την τζαρική συμπάθεια. Ας εκμεταλλευτούμε κι εμείς λοιπόν μια φορά τους μεγάλους. Στο κάτω-κάτω, αυτοί μας μάθανε την τέχνη, ε. Τώρα λοιπόν θα γελάσουμε και τους Ρώσους και τους Φράγκους. Μακάρι, μακάρι. Αλλά δεν το πιστεύω. Δεν είναι οι κουτόφραγγοι όπως μας αρέσει να τους λέμε. Άμα πρόκειται για τα νητερέσα τους, γίνονται λιοντάρια και αλεπούδες. Όπλα, χέρια μας, τρελάθηκες! Ανοίξτε το κάνω! Ανοίξτε! Εσύ είσαι, δεν γνωρίσαμε τη φωνή σου. Την άλλαξε ο φόβος. Με κυνηγούν. Με παρακολουθούσαν και για να μην δουν σε ποια πρώτα θα μπαινα, άρχισα να τρέχω πάνω κάτω, κρυβόμουν μέσα στα δέντρα. Μισή ώρα παίζαμε κρυφτούλι. Στο τέλος του ξέφυγα. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Ήταν αστυνομικός? Μυστικός. Με πήρε το κατόπιν από το γαλλικό προξενείο. Και τι ήθελες εκεί? Με κάλεσαν γιατί το διαβατήριό μου είναι γαλλικό. Οργανώνουν κάτι σαν δίκτυο κατασκοπίας εδώ στην Οδυσσό. Με ζαλάνε για πράκτορά τους. Και εσύ τι έκανες? Αρνήθηκα. Εκείνοι άρχισαν να με φοβερίζουν. Στο τέλος μου κράτησαν το διαβατήριο και μ' άφησαν να φύγω. Έξω από το προξενείο ήταν ένας Ρώσος μυστικός και άρχισε το κυνηγητό. Δυσάρεστο. Πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, αλλάζουμε το πρόγραμμά μας. Ποιο πρόγραμμα? Αυτό ήθελα να σας πω. Ξεκινάμε το μεγάλο έρανο που έχουμε προγραμματίσει. Εγώ και ο Τσακάλοφ θα ανέβουμε στη Μόσχα, όπου υπάρχουν πολλοί πλούσιοι δικοί μας. Εσύ, Ξάνθο, θα κατέβεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Τεργέστη και στη Βιέννη. Και πιστεύεις αληθινά ότι θα μας συντράμουν οι πλούσιοι Έλληνες της Μόσχας? Το πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω. Εγώ που τους ξέρω από κοντά δεν το πιστεύω. Φιλοχρήματι είναι όλοι τους, φιλάργυροι. Αλλά και πατριώτες. Στα λόγια μόνο. Γιατί σαν έρθει η στιγμή να δώσουν μερικά ρούβλια, ο πατριωτισμός τους, ο τάχα πατριωτισμός τους, ξεθυμένοι. Πάψε! Μιλάς τέτοιες κουβέντες. Πρέπει να πιστεύουμε στην επιτυχία μας. Συμφωνώ με τον Σκουφά. Μόνο πιστεύοντας θα. Στα τυφλά! Γιατί εσείς βέβαια δεν ξέρετε αυτά που έμαθα εγώ στο προξενείο που ήμουνα. Ο ξεσηκωμός των Σέρβων πάει. Τέλειωσε. Πνίγηκε στο αίμα. Αυτό μάλιστα. Είναι χτύπημα βαρύ. Θανάσιμο. Τώρα είμαστε χαμένοι.
Η Ιερή Συμμαχία απλώνεται τώρα σε σάβανο πάνω από όλη την Ευρώπη. Και στη Ρωσία, ο Τσάρος την αγκάλιασε ολόψυχα. Σήμερα μάλιστα θα εορταστεί πανηγυρικά η ίδρυσή της. Νάτες! Νάτες! Άρχισαν οι καμπάνες να χτυπάνε κιόλας. Νεκρόσιμες καμπάνες για όλους τους λαούς. Παπιότερο για το δικό μας γένος. Ξανθώ, Τσεκάλοφ, μη λυγίζετε. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Από εδώ και πέρα η πορεία μας θα είναι ένα διαρκές ξεκίνημα. Δώστε τα χέρια. Καλώς σας βρήκα. Έφτασα το πρωί από τη Βιέννα και σκέφτηκα αμέσως να σας επισκεφθώ. Καλώς ορίσατε, πρίγκιπς. Κι εγώ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όμως σας βλέπω ανήσυχη. Τι συμβαίνει? Η κόρη μου μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, πρίγκιπς. Είχε πάει για βίζιτα στο βαρόνου Σπίνα. Μα άρχισε η διαδήλωση και αποκλείστηκε. Τότε να τρέξω αμέσως. Έχω κάτω την άμαξα. Αχ, η προθυμία σας με συγκινεί βαθιά. Είναι το λιγότερο από ό,τι θα ήθελα να κάνω για τη Δόμνα Μαντό. Η καλή τύχη μας τον έστειλε. Και ένα τέτοιον ήρωα, ένα τέτοιο γαμπρό, να τον αφήνουμε, να τον χάνουμε. Τι επίμονο κορίτσι. Σουλτανίτσα. Ναι, κυρά μου, με συγχωρείς, ξεχάστηκα. Αλλά τούτος ο πρίγκιπας είναι μέσα στην καρδιά μου. Λες και τον έχω ρωτευθεί εγώ. Αυτός θα με φυλάει. Ωστόσο, έχεις δίκιο. Πού θα πάει αυτή η επιμονή? Αποδιώχνουν τον ένα γαμπρό πίσω από τον άλλον. 8 έχει αποδιώξει τώρα. Χωρίς να λογαριάσουμε και το χοντρό το Δούκα, που όταν πήγε να τις κάνει τις ρεβερέντζες, μπουρδούκλωσε και βρόντιξε στο πάτωμα. Εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ είναι η αλλαγή που δείχνουν τώρα τελευταία και τα λόγια που λέει ώρες-ώρες. Μπήκαμε σε άλλους καιρούς, μητέρα μου, λέγε προχθές. Τώρα ο καθένας θα γίνει αφέντης του εαυτού του. Και οι γυναίκες, κόρη. Και οι γυναίκες μου. Όχι και οι γυναίκες. Αφέντρες του αφέντη. Θα τρόμαξες, μητέρα. Παιδί μου, λυπάμαι, αλλά γιατί? Τόσο ανήμποροι με έχετε που να μην μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου μπροστά σε μερικούς στρατιώτες φοβισμένους. Επειδή σηκώσανε τα όπλα τους και σκοπεύσανε πάνω μου. Σκοπεύσανε πάνω σου. Μεγάλο δύναμη. Κύριε Λάστιτη, κύριε Λάστιτη. Είδες πως είναι η κόρη σας, έχει γενναιότητα, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά έχει και απερισκεψία, τους προκάλεσε τους στρατιώτες. Μαντώ. Δεν άφηναν την άμαξά μου να προχωρήσει και εγώ επέμενα. Φοβόμουν ότι θα ανησυχούσε, μητέρα. Και τότε είδαν άρχοντα παντίκρι καρμπονάρι. Τραγουδούσαν όπως θα πηγαίνουν στη φιέστα. Και τότε εκείνοι οι καταραμένοι Αυστριακοί γύρισαν τα τουφέκια κατά πάνω τους και άρχισαν να τους χτυπάνε. Και εσύ, κόρη μου, δεν έτρεχες. Δεν έφευγες. Δεν έπεφτες στα μπρούμητα. Με είχε καθυλώσει και αυτό το απίστευτο που έβλεπα. Πέφταν τα κορμιά και οι άλλοι τα θηρία όλο χτυπούσαν. Βίβα λα Λιμπερτά, φώναζαν. Ακόμα και λαβωμένοι. Και τότε σηκώθηκε η Μαντώ ορθή και τους φώναξε άνανδρους. Έχασες τα φρένα σου, Μαντώ. Μητέρα, δεν έπρεπε, το ξέρω, αλλά είχα γαναχτίσει τόσο πολύ που θα πνιγόμουν αν δεν φώναζα. Δεν ήταν μόνο φοβερή εικόνα. Ήταν και ντροπιασμένη. Ένα κράτος, μια κυβέρνηση να του φεκάει αθώους πολίτες και να τους του φεκάει γιατί πιστεύουν σε ένα ιδανικό, σε μια ιδέα. Ντράπηκα που είμαι άνθρωπος. Ντράπηκα που είμαι αξιωματικός. Καλέ μου, Ρίμπο. Αυτοί είναι οι άντρες που θαυμάζω εγώ, μητέρα. Κι όμως, Δεσποσίνη, ο θαυμασμός αυτός που βρίσκει τόση ανταπόκριση μέσα μου. Συνταγματάρχα μου, σας παρακαλώ. Γνωρίζω τα αισθήματά σας που με συγκινούν, το ομολογώ, αλλά μίλησαμε κι άλλοτε. Ας μείνει η γνωριμία μας στα όρια μιας θερμής φιλίας. Ξέρω, οι μοίρες μας δεσμίγουν. Μου το είπατε κι άλλοτε. Ωστόσο δεν απογοητεύομαι εγώ. Το πορτάκι. Πρίγκιπς, εσείς εδώ. Ήρθε πριν λίγη ώρα. Ήρθε για να σε δει, ήρθε για να μας επισκεφθεί. Και τον παρακάλεσα όπως αγωνιούσα να πάει στο βαρόνου Σπίνα για να σε φέρει. Αλλά με πρόλαβε ο αγαπητός μου Ρέιμπο. Τυχερός και εδώ.
Ωστόσο, σας ευχαριστώ, αγαπητέ μας πρίγκιπς. Και εσάς, συνταγματάρχα μου, που κινδυνέψατε για μένα. Τραυματιστήκατε. Δεν είναι τίποτα, ένα γρατζούνισμα. Αίμα, κόκκινο αίμα. Έπιασε την κάνη ενός που με σημάδευε και το χτύνος εκείνη τη στιγμή τραβούσε τη σκανδάλη. Χριστός και Παναγία, μα τις πληγωθήκατε για τα καλά. Ελάτε να πλύνω την πληγή σας. Σουλτανίτσα γρήγορα, ζεστό νερό και το ψωμί. Σας παντρεώνα, δεν είναι τίποτα. Σας παρακαλώ. Αξιωματικός του Ναπολέοντα, δεν ήταν? Από τους γενναιότερους της στρατιάς του. Αλλά παραιτήθηκε όταν εκείνος έγινε αυτοκράτορ. Δεν άντεχε, λέει, να υπηρετεί έναν καταλυτή της ελευθερίας. Κι έτσι απέσπασε τον θαυμασμό σας. Και αυτός βέβαια σας λατρεύει. Με πάθος. Ίσως βαθύτερο από το δικό μου. Σας παρακαλώ, ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Και ας πούμε τι καλά μας φαίνεται από τον Τζάρο. Την αδιαφορία του. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Δεν είναι η ώρα, λέει. Πρέπει να περιμένουμε. Ώσπου να έρθει ο Μόσκοβος να φέρει το Σεφέρι. 100 χρόνια μας το λένε οι τσάροι αυτό το πλάνο τάξιμο. Ντρεπόμαστε πια και να τα ακούμε. Να όμως που εκείνος δεν τρέπεται να το λέει. Η μεγάλη και η ντροπή τραβάνε χωριστούς δρόμους. Πόσο δίκιο έχει ο Υψηλάντης. Ο Υψηλάντης. Ο πρίγκιπας που έγινε υπασπιστής του τσάρου. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος. Ενώ ο λόγος που είπε ανήκει στον αδελφό του, τον Δημήτρη. Σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος και αυτός που τον στοχάστηκε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται τόσο μακριά από εμάς. Ας ξαναγυρίσουμε σε εσάς. Διατηρήσατε λίγη μνησικακία μέσα σας. Έτσι δεν είναι? Για εσάς? Ποτέ. Εκεί που μπήκε μια φορά ο θαυμασμός, δεν πρόκειται ποτέ να μπει η κακία. Σας οφείλω μια εξήγηση και μια απάντηση για την ευγενική πρόταση που κάνετε στους δικούς μου. Επήρα τότε μια απάντηση από τον πατέρα σας. Σας δόθηκε χωρίς τη συγκατάλευσή μου. Η απάντηση που σας δώσαν ήταν, πώς να το πω, παρελκυστική. Να αφήσετε να κυλήσει ο καιρός, να ελπίζετε. Κάπως έτσι το σκέφτηκε η μητέρα. Μην την αδικείτε. Λαχταράει για την ευτυχία σας. Κι εσείς θα μπορούσατε να είστε η ευτυχία που ονειρεύεται η μητρική καρδιά της. Είναι τα λόγια της. Μα σας ρωτάω. Έτσι περήφανος που είστε, αποκριθείτε μου. Θα δεχόσαστε να ενωθείτε με μια κόρη που θα δίστασε να σας ορκιστεί αγάπη απόλυτη, διαβίου? Όχι. Ασφαλώς όχι. Αυτή η ειλικρίνεια ζητά την ίδια ειλικρίνεια και από μένα. Λυπάμαι ειλικρινά, πρίγκιπς. Λυπάμαι από καρδιάς. Αλλά οι γάμοι γράφονται στον ουρανό. Έτσι αρχίζω να πιστεύω. Παράξενο. Και αυτό είναι κάτι που άκουσα από τον Δημήτρη Ψηλάντη. Ναι. Βλέπω. Σας εντυπωσίασε η σύμπτωση αυτή. Ίσως θα έπρεπε να πηγαίνω τώρα. Όχι. Όχι, πρωτού σας πω κάτι που ίσως ικανοποιήσει τον ευγενικό εγωισμό σας. Με κατηγορούν ότι αποφεύγω το γάμο. Ότι αποθαρρύνω τον ένα νέο ύστερα από τον άλλον. Και ότι, το χειρότερο απ' όλα, ότι δείχνω μια ανεξήγητη συμπεριφορά, σαν να περιμένω κάτι. Κάποιον. Κάποιον που θα έρθει μέσα από τον ήρα μου. Έτσι δεν σας είπε η μητέρα? Δυσκολεύομαι να... Κι εγώ. Και ειλικρινά δεν θα σας μιλούσα έτσι αν δεν ήξερα ότι είσαστε κι εσείς τρεμένος με τις νέες ιδέες. Αυτές που λέει η μητέρα, γαλλικές ιδέες. Στο Παρίσι αυτό το λένε ρομαντισμό. Το
ξέρω. Αλλά εγώ δεν ονειροπολώ. Αισθάνομαι ότι πρέπει να περιμένω. Σαν να παίρνω ένα μήνυμα ότι κάτι σπουδαίο θα έρθει. Κάτι σπουδαίο και αλλιώτικο. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας εύχομαι από καρδιάς, σας εύχομαι και σας ευχαριστώ. Οι γάμοι γράφονται στον ουρανό. Δεν θα τον δεχτώ αυτό το γάμο. Δεν θα τον ανεχτώ. Σε παρακαλώ, Αλεξάνδρα, ηρέμησε. Ηρέμησε και δείξε λίγη κατανόηση. Κατανόηση. Στη διπλωματική σας γλώσσα κατανόηση σημαίνει υποχώρηση, συμβιβασμός. Στη γλώσσα όμως της καρδιάς σημαίνει προδοσία. Ωστόσο η αυτοκράτηρα είναι πολύ επίμονη. Η ισχυρογνωμοσύνη της... Ας την εξαντλεί στις Γερμανίδες που γεμίζουν την ιδιαίτερη αυλή της. Εγώ είμαι Ελληνίδα και διαφέρει. Θα εκδικηθεί. Θα σε τιμωρήσει για την ανυπακοή σου. Το φαντάζομαι. Έχω κιόλας κάποιες διακριτικές προειδοποίησεις. Η γρία δούκισσα Στεφάνουβνα μου είπε μήπως τα καθήκοντα της πρώτης Δεσποινίδος επί των τιμών είναι πολύ βαριά για μένα. Βλέπεις. Σαφής ο υπαινιγμός. Θα σε απομακρύνουν. Μου είναι αδιάφορο. Τώρα μου είναι αδιάφορο. Όταν τα καθήκοντα της Δεσποινίδος επί των τιμών φτάνουν μέχρι να σε εξαναγκάζουν να προδώσεις τα αισθήματά σου. Που είναι η περηφάνεια κάθε γυναίκας. Τότε στο καλό τους και αξιώματα και τίτλοι. Ίσως όμως η οργή της τσαρίνας να ξεσπάσει ολόκληρη την οικογένειά σου. Το πιστεύω. Άρχισε να ξεσπάει κιόλας. Προχθές η τσαρίνα αρνήθηκε να δεχτεί τη μητέρα μου. Χωρίς καμιά αίτια, χωρίς δικαιολογία. Φανερή απόδειξη. Και η μητέρα σου πώς αντιμετώπισε το θέμα. Αν ξέρει, αν της μίλησες. Ήξερε. Μάντεψε. Της αποκάλυψα κι εγώ τα πάντα. Και πώς αντέδρασε? Ευλογεί το αισθημά μας, αλλά όχι και το γάμο τώρα που αντιδράει η τσαρίνα. Καταλαβαίνω. Μην την αδικείς. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάει. Σε θαυμάζει, σε λατρεύει, αλλά μπροστά στη θέληση της αυτοκράτηρας λέει πως όλοι μας πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Και πάλι την καταλαβαίνω και τη δικαιώνω ως ένα σημείο. Τη δικαιώνεις. Θεέ μου. Συμβιβασμός λοιπόν. Εγώ νυμφεύομαι τον γερμανό Κόμιτ Έλτινγκ. Εσύ μένεις υπάκουος υπουργός του τσάρου. Και το μεγάλο αίσθημα που μας συνδέει μένει και αυτό καταδικασμένο να συντριβεί μέσα στα γρανάζια της παλατιανής μηχανογραφίας. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα από όσα προφητεύεις. Γιατί πρώτα-πρώτα εγώ δεν θα παραμείνω υπουργός. Τι, σκέφτεσαι να παραιτηθείς και να αφήσεις να χαθεί έτσι μια τόσο μεγάλη θέση που από αυτήν περιμένουν πολλά, μυριάδες υπόδουλοι. Ακούσέ με πρώτα. Δεν θα ακούσω. Πώς να αφήσω να θυσιαστείς εσύ, ο τρανός Έλληνας πολιτικός και μαζί μας ένα να χαθούν οι ελπίδες ενός γένους. Αυτό θα ήταν από μέρους μου πολύ μεγάλος εγωισμός. Καλή μου. Όχι, ποτέ. Θα κρατήσεις το πολύτιμο αξίωμά σου. Και όσο για μένα, θα κρατήσω κι εγώ τον παντοτινό όρκο πίστης και αφοσίωσης που σου έχω δώσει. Ποτέ δεν μου είχες πει πως... Στο λέω τώρα. Αυτή τη στιγμή που ορθώνεται μπροστά μας αυτό το τραγικό αδιέξοδο. Δίνω τον όρκο μου. Όρκο παντοτινής αγάπης. Ξανά. Αλλά κι αν ακόμη δεν παραιτηθώ, οι εχθροί μου θα με απομακρύνουν από το Υπουργείο με κάθε μέσο, αργά ή γρήγορα. Φόβη υπερβολική. Μη χάνεις το θάρρος. Ποιο θάρρος, Ροξάνδρα? Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πίσω από όλες αυτές τις ραδιουργίες κρύβεται μια συνωμοσία των εχθρών μου για να με εκμηδενήσουν. Ο Μέτερνιχ, ο σατανικός. Και ο Κάστερλινγκ. Και ο Νέσελρον. Και η Τσαρίνα. Τα ανακτοβούλια Αγγλίας, Αυστρο-Ουγγαρίας και Ρωσίας. Και ολόκληρη η Ιερή Συμμαχία.
εξοντωθώ εγώ. Για να μην υπάρχει κανείς που να επηρεάζει τον Τζάρο αντίθετα στα σκοτεινά του σχέδια. Τι σκοτεινή δολοπλοκία. Σας κάλεσα, κύριε Κόμη, να σας αναγγείλω την παρασημοφορία σας με το ανώτατο παράσημο για όλη την εργασία σας στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Μεγαλειότατε, σας εκφράζω τη βαθυτάτη ευγνωμοσύνη. Σηκωθείτε, αγαπητοί μου. Δεν χρειάζονται τόσες ρεβεράντζες. Τώρα, μάλιστα, που θα γίνω και παράνυφός σας. Μα τι, δεν σας το είπε η μεγαλειοτάτη. Δική της η έμπνευση και η παράκληση. Αποφεύγω όσο μπορώ να παρίσταμαι ως παράνυφος σε γάμους υπηκόων μου, για να αποφεύγω παράπονα, παρεξηγήσεις και τα παρόμοια. Η δική σας όμως περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Τιμώ αφάνταστα τον Κόμι Έλντινγκ που θα γίνει σύζυγός σας. Εγκρίνω απόλυτα την εκλογή της αυτοκράτηρας και σας πρικίζω από το αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο με 500.000 ρούβλια. Μεγαλειότατε, οφείλω για άλλη μια φορά να εκφράσω την απέραντη γνωμοσύνη μου, αλλά... Αλλά νομίζετε ότι η γενεοδορία μου ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ασφαλώς έτσι είναι. Ο μέλλον όμως σύζυγός σας, που είναι και αγαπητός εξάδελφος της αυτοκράτηρας, είναι συνάμα και υπουργός της Βαϊμάρης. Κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη ρωσική διπλωματία. Δεν είναι έτσι, Κόμη? Ακριβώς, μεγαλειότατε. Λοιπόν, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βαϊμάρης, ένα από τα σπουδαιότερα της κεντρικής Ευρώπης, θα έχουμε έναν αφοσιωμένο σύμμαχο και μια πιστή αντιπρόσωπο της αυλής μας. Με εννοείται, Δεσποσίνη? Απολύτως, μεγαλειότατε. Θα ήθελα όμως, σας παρακαλώ, να αποσυρθείτε. Ναι. Πριν αποσυρθώ όμως, να τολμήσω να εκφράσω τη χαρά σας για όλες αυτές τις βασιλικές εύνοιες που σας περιβάλαμε η αυτοκράτηρα και εγώ. Δεν χρειάζεται, αγαπητοί μου. Πόθος μας η ευτυχία των υπηκόων μας. Πόθος μας και η θέλησή μας. Μπορείτε να αποσυρθείτε. Έξυπνη αυτή η νέα. Θα μας χρησιμεύσει πολύ στη Βαϊμάρη. Αλλά θα δυστυχήσει άμυρη. Ο Έλντικ είναι δίστροπος, αυταρχικός, δυναστικός. Πάνω απ' όλα φιλάργυρος και με έκλειτα ήθη. Ωστόσο, εγκρίνεται αυτό το γάμο. Έμπνευση, απόφαση και θέληση της τσαρίνας. Ένα από τα ανεξήγητα. Ένα από τα μυστήρια του αυλικού γυναικονίτη. Αλλά ας έρθουμε σε εσάς και στην υγεία σας. Στην υγεία μου? Ο γιατρός σας μου είχε πει ότι το κλίμα της Πετρούπολης σας βλάπτει. Μα ζω στην Πετρούπολη εδώ και χρόνια. Τότε θα χρειαστεί, όπως λέει και ο Νέσερλοντ, μια άδεια για ανάπαυση, για κούρα. Άδεια? Οι υποθέσεις του κράτους... Θα τα διαχειριστεί ο Νέσερλοντ. Θα σας αντικαταστήσει σε όλα. Μάλιστα. Σκεφτήκαμε, θέλω να πω σκέφτηκα, ότι ένας χρόνος άδεια θα αποκαταστήσει πλήρως την υγεία σας. Ένας χρόνος? Το βρίσκεται υπερβολικό? Τότε θα λέγαμε 6 μήνες και βλέπουμε. Όπως διατάξετε, μεγαλειότατε. Και πότε θα πρέπει να αναχωρήσω για την Ελβετία? Ελβετία? Όχι. Όχι εκεί. Η παρουσία σας εκεί θα δημιουργήσει σχόλια. Ίσως και αντιδράσεις. Στο Μέτερνιχ? Ακριβώς. Δεν θα ήθελα ποτέ ο αγαπητός μου Μέτερνιχ να βρει αφορμές για παράπονα, παρεξηγήσεις. Έτσι προέκρινα την Κέρκυρα. Την Κέρκυρα? Μα είναι ιδιαίτερη πατρίδα σας. Θα βρείτε εκεί τόσους δικούς σας. Μα αυτούς ακριβώς. Τους δικούς μου θα ήθελα να αποφύγω αυτή την εποχή. Βλέπετε, περίμεναν πως με την πτώση του Ναπολέοντα η συμμαχία μας, όπως άλλωστε τους είχε υποσχεθεί, θα τους παραχωρούσε κάποια δικαιώματα, έστω ελάχιστα, έστω υποτυπώδη. Η Ιερά Συμμαχία όμως έλαβε άλλες αποφάσεις. Τι θα τους πω τώρα? Πώς θα τους αντικρίσω? Θα βρείτε τις δικαιολογίες. Δεν είναι δύσκολο για έναν διπλωμάτη ιδιοφυή να καθησυχάζει ομάδες και λαούς δυσαρεστημένους, ειδικότερα τους Έλληνες, ανάμεσα στους οποίους θα βρεθείτε.
θα τους καθησυχάσετε με τις γνωστές υποσχέσεις. Ναι, ξέρω. Ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα, ότι θα χρειαστεί να περιμένουν, ότι δεν πρέπει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον Τζάρο. Αυτό ακριβώς. Ή αυτό περίπου. Τίποτα όμως το βέβαιο, το συγκεκριμένο. Η αοριστία θα χαρακτηρίζει τα λόγια σας. Και σε ένα μόνο θα είστε κατηγορηματικός. Καμιά, απολύτως καμιά κίνηση των Ραγιάδων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σουλτάνος ξαναγίνεται φίλος. Μεγαλειότατε, φοβάμαι πως η αποστολή που μου αναθέτεται είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα τη φέρετε σε πέρας. Είναι η επιθυμία μου και η διαταγή μου. Χαίρετε, κόμη Καποδίστρια. Προσκυνώ, μεγαλειότατε. Γενναίοι μου οπλαρχηγοί, γιατί γνωρίζω τα ανδραγαθήματά σας και μπορώ να σας αποκαλώ γενναίους. Εσένα Κολοκοτρώνη και εσένα Αναγνωσταρά, Νικηταρά, Πλαπούτα, Ανδρούτσο. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να πιούμε ένα ποτήρι κρασί μαζί και να ανανεώσω τη γνωριμία που είχαμε όλους σας όταν ζούσα και πολιτευόμουν εδώ στα Εφτάνης. Να λησμόνει τα χρόνια. Ήσουν αθάρρος και περιγοριά μας. Ως που σε πήρε η Ρωσία. Και είπαμε όλοι πως τώρα θα ελευθερωθούμε. Τώρα που μπαίνει στα σάλικα παλάτια ένας άνθρωπος δικός μας. Τα χρόνια πέρασαν και κανένα φως ακόμα. Μα τώρα που έπεσε ο Ναπολέοντας και νίκησαν οι μεγάλοι βασιλιάδες, είπαμε πως τώρα θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Όχι, καπετάν Κολοκοτρώνη. Γι' αυτό απέφευγα να σας δω δύο μήνες τώρα που βρίσκομαι στην Κέρκυρα. Το ξέρω, με είχατε παρεξηγήσει. Αλλά το έκανα επίτηδες. Δεν ήθελα να μιλήσω με κανένα σας για να μην σας πικράνω. Να μας πικράνεις, κόντε μου. Ένα μόνο μπορεί να μας πικράνει. Να μας πεις που ο Θεός να μην τα ακούσει, ότι δεν ήρθε η ώρα για το Χριστός Ανέστη του Έλληνα Ραγιά. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Και πρέπει να σας το πω. Και οι βασιλιάδες, τα ταξίματα. Τα ξέχασα. Και ο Τσάρος. Ο Τσάρος θέλει ειρήνη στην Ευρώπη. Όχι, κόντε μου. Πόλεμο κατά της Τουρκιάς δεν θέλει να κηρύξει ο Τσάρος. Αυτή είναι καθαρά η πολιτική του. Και μας αφήνει στο χμαχαίρι του Τούρκου. Όχι, Αναγνωσταρά. Εξακολουθεί να έχει απλωμένη πάνω στον υπόδουλο Ραγιά τη μεγαλοδύναμη προστασία του. Και θα επέμβει αν αρχίσει ο Σουλτάνος τίποτα σφαγές ή τίποτα αγριότητες. Πολάτη. Αλλά διαφορετικά να καθίσουμε ήσυχα. Αυτό εννοεί ο Τσάρος. Αυτό ακριβώς. Και πώς θα τους κάνω ζάφτη εγώ τους σουλιώτες, που είναι έτοιμοι να ξεσηκωθούνε. Κοίταξε να τους καταλογιάσεις όσο μπορείς περισσότερο. Για το καλό το δικό τους. Και για το καλό όλης της πατρίδας. Αυτά ήταν όλα όσα είχες να μας πεις από τον Τζάρο. Εσύ ο υπουργός του! Δεν ήρθα στην Κέρκυρα σαν υπουργός. Ήρθα με άδεια. Και με οδηγίες να μην παρεξηγηθούν οι Εγγλέζοι που κατέχουν σήμερα τους Κορφούς και τα Εφτάνης. Σώπασα. Φέρθηκα άψογα. Για να μην παρεξηγηθούν οι Εγγλέζοι, όπως λες, που τους φέρατε εσείς στα Εφτάνησα και τώρα μας πιέζουν από παντού και είναι φίλοι των Τούρκων. Να μας ξεπαστρέψουνε, ζητάνε, κόντε. Να τελειώνουνε μαζί μας οριστικά. Ο Τούρκος, πες του Τσάρου, δεν ξέρει από λόγια. Μόνο με τα όπλα θα καταλάβει. Αυτή είναι η γλώσσα του. Ότι είναι δυνατό να γίνει χωρίς το φόβο να εμπλακούμε σε πόλεμο, θα γίνει. Προς το παρόν, οπλιστείτε με κουράγιο και καρτερία. Δώστε στα παιδιά σας εθνική ανατροφή. Και όσο για τα λοιπά, ας τα αφήσουμε στο χρόνο και στη θεία πρόνοια. Ειρηνοφιλία του συμφέρου, κόντε μου.
Με συμπαθάς, κόντε μου, αλλά τους φαρμάκωσες πολλά. Τους μάτωσες την ψυχή. Θα τους θυμάτωνα ακόμα περισσότερο, καπετάν Θοδωρή, αν τους έλεγα όλη την αλήθεια. Και όλη η αλήθεια είναι πως εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε πια καμιά ελπίδα. Μια ελπίδα. Καμιά. Ούτε την ελάχιστη. Για τα επόμενα τουλάχιστον χρόνια. Πόσα χρόνια. 10, 20. 30, 40. Αλλιώ το παραμύθι. Ακόμα τούτη άνοιξη ραγιάδες. Δίχιστη χειραγιάδες. Παρατημένη. Γελασμένη. Σταματωμένη! Σταμάτα αυτό το μυρολόι. Άκου, Κοντέ. Εσύ τώρα πρέπει να χαμογελάσεις. Να μην δουν στο πρόσωπό σου γραμμένη την καταδίκη μας. Χαμογελάσω. Να τους κοροϊδέψω δηλαδή. Τόσοι και τόσοι μας κοροϊδέψαν αιώνες τώρα. Ας μας κοροϊδέψει ένας ακόμα δικός μας, άθελά του. Έλα να πιούμε ένα κρασί. Και κάνε μια ευχή. Πες ένα λόγο, κάτι που να έχει ελπίδα. Κόπιασε. Ράτο ρε, σηκώστε τα ποτήρια. Και ας πούμε στην υγειά του Κόντε, που έχει να μας κάνει μια ευχή σπουδαία. Σας εύχομαι... Του χρόνου τέτοια μέρα να σε δεχτούμε στο Μοριά. Στο Μοριά και στη Ρούμελη. Άιμποτε. Άμποτε. Χρυσόστομα έχεις. Ένα λόγο είπες και εμείς μαντεύουμε 10. Άιντε ρε παιδιά, να ρίξουμε μια παταριά να δέσει ο λόγος. More young.